Ως μια θετική εξέλιξη χαρακτηρίζουν δημότες την τοποθέτηση φαναριών στη παραλιακή λεωφόρο, καθώς ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας με φόντο τη μακάβρια λίστα των νεκρών της ασφάλτου. Όπως έχουμε ανακοινώσει εδώ και πολλούς μήνες, δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών στην παραλιακή, σε δύο σημεία που δυστυχώς αναπτύσσονται πολύ υψηλές ταχύτητες πάνω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Φανάρια τοποθετούνται σε δύο σημεία της παραλιακής λεωφόρου με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στη συμβολή της οδού Αχαιών. Τα φανάρια μπήκαν να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Εννοείται ότι είναι ένα βήμα και έπρεπε να είχαν γίνει και πιο μπροστά. Και όχι μόνο σε αυτό το σημείο, και παρακάτω στη συμβολή στο ύψος της ΕΡΤ. Γιατί όπως ξέρετε, όπως το έχουμε ξαναπεί, η παραλιακή είναι ένας αστικός δρόμος, ο οποίος όμως, στον οποίο αναπτύσσουν πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες οι οδηγοί. Επιτέλους. Έπρεπε να τα βάλουν. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τρέχουνε, πολύ τρέχουνε. Είναι παραλιακοί και τρέχουνε. Ενώ με τα φανάρια είναι ένα ωραίο πράγμα. Γιατί έχουν γίνει για ατυχήματα πολλά. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν ανακούφιση στους δημότες, οι οποίοι έχουν γίνει μάρτυρες εφιαλτικών καταστάσεων στην παραλιακή, ενώ αυτό που ζητούν είναι να λειτουργήσουν άμεσα τα φανάρια, καθώς και να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον να έχουμε καλύτερες οδηγικές συμπεριφορές και να μειωθούν τα τροχεία στην παραλιακή, που είναι μια πληγή για την πόλη εδώ και πολλά χρόνια. 50 χρόνια μέσα στο Ηράκλειο και λέγαμε για φανάρια που μπήκαν επιτέλους, εντάξει. Αυτό είναι ωραίο, γιατί είναι εδώ χρόνια και έχουν σκοτωθεί πολλοί ανθρωπιά και δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, ωραία, για την ασφαλειά μας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η μείωση των τροχαίων στην παραλιακή λεωφόρο, καθώς και η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Στόχος μας είναι να λειτουργήσουν τα φανάρια εντός του Σεπτέμβρη. Εμείς τεχνικά θα είμαστε έτοιμοι από την ερχόμενη εβδομάδα.